Την εκπομπή. Τελειώσαμε να φάγαμε το μεσημεριανό μας, όλα καλά. Πώς πάνε τα πράγματα? Γενικά εγώ θα πω ότι είναι μια ωραία χρονιά. Μια ωραία, ήρεμη χρονιά και είναι και καλύτερη και για μένα. Το θέμα είναι να μπορείς να είσαι ήρεμος μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει και ο καθένας κρατάει αυτό που μπορεί. Είδαμε μια συνέντευξη της ΦΕΗΣ, η οποία μίλησε για την επόμενη σεζόν. Η ΦΕΗ είναι πάρα πολύ έμπειρη και ξέρει και τη δουλειά της και να προγραμματίσει και να περιφρουρήσει. Οπότε αυτό κάνει και κοντά σε αυτό περιφρουρεί και όλους εμάς τους συνεργάτες της. Ήθελες να είσαι από τους μόνιμους συνεργάτες της, ακόμα ας πούμε και αν αλλάξετε ώρα. Είμαι πάρα πολύ καλά με τη ΦΕΗ και θα ήθελα αυτό να συνεχίσει και είναι ξεκάθαρο. Φέτος είναι μια καλύτερη χρονιά για μένα, γιατί πέρυσι, εντάξει, να το έκανα πρώτη φορά, δυσκολεύτηκα κιόλας, δεν ήταν πολύ εύκολο. Κατάλαβα κι εγώ τις δυσκολίες των ανθρώπων που το κάνουν όλα αυτά τα χρόνια και δεν είναι μόνο χαχά και χουχουχού. Έχει όλο και ένα κόπο και μια σοβαρότητα. Θεωρώ ότι φέτος γίνεται καλύτερα και από τη μεριά μου. ΦΕΗ, φέτος έχει δεχτεί αρκετές επιθέσεις. Κάποιες συμπεριφορές και κάποιοι άνθρωποι, αυτό που χρειάζονται είναι η απαξία και τίποτα άλλο. Σας βλέπουμε, βγαίνετε και μαζί. Πάρα πολλά λουλούδια, πάρα πολλά πιάτα που εγώ έπαθα σοκ, που καταλαβαίνω ότι είναι ένας τρόπος να διασκεδάζεις και είναι αυθεντικός. Αλλά εμένα κάπως αισθητικά μου κάνει. Εγώ παρακαλούσα τη ΦΕΗ να μου σπάσει ένα πιάτο στο κεφάλι και δεν το έκανε. Ναι, άμα βγούμε έξω να κάνουμε κέφι. Το πάνε είναι να είσαι σοβαρός και όχι σοβαροφανής. Το σπίτι σου, στην έξοδό σου, με τους φίλους σου, στο σημείο που δεν προσβάλλεις τους άλλους. Θα διασκεδάσεις, θα περάσεις ωραία. Εγώ δεν το έχω κρύψει ότι μου αρέσει η διασκέδαση, ότι μου αρέσουν τα μπουζούκια, ότι μου αρέσουν όλα αυτά. Οπότε έξω θα περάσω καλά. Στη δουλειά μου θα είμαι σοβαρός. Στο δικαστήριο, όταν θα ξαναπάω, θα είμαι σοβαρός. Αυτό. Παιδιά, τι ωραία που τα είπε. Μίλησε για σοβαρότητα και όχι σοβαροφάνεια. Μίλησε για την απαξία για τους ανθρώπους που μιλούν για σένα, ότι δεν χρειάζεται να ασχολείσαι μαζί τους. Το απαξιό που λέμε το λεγόμενο, ότι αυτός είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Η αλήθεια ωραία. Δεν είναι ο καλύτερος δρόμος. Δεν σε πειράζει πολύ περισσότερο όταν ο άλλος, τον οποίο εσύ έχεις πει κάτι για εκείνον, δεν σου δίνει καν σημασία. Γενικά το λέω. Καταρχάς, νομίζω είναι ο δρόμος που έχει χαράξει Ελένη Μενεγάκη στην τηλεόραση, θέλω να πω, μέσα στα χρόνια. Ισχύει όμως. Η αλήθεια, παιδιά, πιστεύω ότι εκείνη το ξεκίνησε αυτό. Δεν απαντούσε ποτέ. Μα όταν απαντήσει, μετά γίνεται αυτό ο μήλος που λέμε. Είναι κατά πόσο το αντέχει κάποια πράγματα τώρα. Εγώ να συμπληρώσω, ενώ ότι συμφωνώ με την απαξία. Απλά κάποιες φορές άνθρωπος είσαι, μπορεί και το στομάχι σου να μην αντέξει, να ακούσει κάτι και να θελήσει να πάρει θέση. Όταν γίνεται σε κάποιες στιγμές που το νιώθεις, δεν το θεωρώ κακό για ελάχιστες φορές. Ίσως η στόφα ενός τηλεοπτικού στάρ, αν μπορεί να το πει κανείς έτσι, είναι και αυτό. Να αντέξεις, να μην βγάλεις όχι το συναίσθημά σου. Αυτό που λες, ακόμα και αν το στομάχι σου νιώσει ότι δεν αντέχει, να μην το εξωτερικεύσεις και ξεκινήσεις ένα γαϊτανάκι δηλώσεων, αντιδράσεων και απαντήσεων. Γιατί, ας πούμε, επειδή το είπα για την Μενεγάκη Λιλή. Δεν λέγαμε πάντα, όταν δεν απαντάς, συντηρείς και ένα μύθο και φουσκώνεις μια φήμη λίγο παραπάνω. Σε παρακαλώ. Έτσι ήταν όμως. Απαξία πάντως είναι ότι μειώνεις και αυτόν που έχει πει πράγματα πέρα από όλο αυτό που λέμε τώρα. Να πω τι έχει να κάνει, πες με ελσίνα. Λοιπόν, να πω το εξής για την απαξία. Εγώ συμφωνώ στο κομμάτι της απαξίας που τροφοδοτείς το κακό. Όταν πραγματικά απαντάς και μπαίνεις στη διαδικασία του διαλόγου, είναι σαν να τροφοδοτείς κάτι το οποίο δεν θέλει να τροφοδοτηθεί. Από την άλλη, δεν σημαίνει ότι αν κάποια στιγμή στη ζωή σου με διδακτικό περιεχόμενο θέλεις να βάλεις τα πράγματα στη θέση σου, ότι σε κάνει λιγότερο στάρ από κάποιους άλλους. Η στόφα μόνο του στάρ είναι. Να συμπληρώσω κάτι, Κωνσταντίνε. Η στόφα του στάρ είναι του μυστήριου. Αχ, δεν μπορώ. Μα κάτσε, αν εσύ ήρθε 1980. Περίμενε, αν εσύ πει κάτι και εγώ βγω και απαντήσω την επόμενη μέρα, δηλαδή θέλω να πω το έχω γιώσει. Αυτό είναι τι το ένα άκρο ή το άλλο. Αλλά από εκεί πέρα δεν χρειάζεται να είσαι με στο μυστήριο. Εγώ να σου πω. Πλέον το Instagram καταρχά δεν υπάρχει μυστήριο. Για να συμπληρώσω κάτι, να πω ότι έχει να κάνει και με τη δυναμική που έχει ένα άνθρωπο. Και σε ποιο βήμα τη καριέρα σου γίνεται το οτιδήποτε. Είναι διαφορετικό να είσαι ένα πρόσωπο. Μυστήριο πλέον προσβάλλει. Όχι, δεν λέω για το μυστήριο. Λέω για το κατά πόσο απαντά σε κάτι που σε έχουν προσβάλει ή όχι. Είναι διαφορετικό. Συγγνώμη. Να είσαι 10 χρόνια στο χώρο και να το βιώνει. Είναι διαφορετικό να είσαι ένα χρόνο στο χώρο. Δεν έχει καμία σχέση με όλε τι επιθέσει που έχει δεχτεί η ΦΕΗ Σκορδάτο τον τελευταίο καιρό, που δεν είναι και λίγε και ήταν και κάποιε τουλάχιστον αγενεί. Με το γεγονό ότι δεν απάντησε ποτέ ουσιαστικά. Δεν κέρδισε στα δικά μα μάτια αλλά και στον τηλεθεατή. Σε μένα προσωπικά πολύ. Γιατί εγώ πιστεύω ότι το χειρίστηκε άψογα και αν την είχα σε ένα επίπεδο, την έχω 10 πιο πάνω πλέον. Σε μένα προσωπικά πολύ. Υπό την έννοια ότι δεν τροφοδοτεί κάτι το οποίο δεν σε αφορά. Εγώ κρατώ το ότι περιφρουρεί την ομάδα τη. Γιατί απαξίωσε όλε τι επιθέσει ένα σαν να λέει δεν σα βλέπω, ξέρω εγώ. Εγώ τι το σκέφτηκα. Άλλο όμω περιστόφα, άλλο στο τι να απαντήσει και τι όχι. Υπάρχουν κάποια πράγματα που δυστυχώ ή ευτυχώ και εμένα δεν μ' αρέσει. Εγώ βαριέμαι πάρα πολύ να απαντά, το ξέρω πολύ καλά. Αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα που χρήζουν απάντησης. Και επίσης υπάρχουν και κάποιες απαντήσεις πολλές φορές που δεν μπορείς να τις δώσεις γιατί δεν υπάρχουν απαντήσεις και δεν μπορείς να απαντήσεις. Υπάρχει και αυτό και το προχωρώ.
Και εγώ αυτό το σκέφτηκα. Πρέπει να δεν μπορεί να το δει, να πούμε, να πιάσουμε κομμάτι-κομμάτι. Εμένα γενικότερα μου άρεσε ο τρόπο που μίλησε ο Άγγελο ο Βουράκη για του ανθρώπου και του δημοσιογράφου τη ψυχαγωγία. Γενικότερα, γιατί. Δεν είμαστε χαχαμπουχουχού. Ακριβώ. Είναι πολύ ωραία θέση που πήρε και του το δίνω και μπράβο του. Δεν είναι μπουχουχού χαχαμπουχού. Αλλά πραγματικά, παιδιά, γιατί τόσο καιρό μα βλέπουν και μα συμπεριφέρονται τύπου α, εσεί ξεσπάτε, χορεύετε, χαμογελάτε, λέτε μια χαρά. Και μπράβο του που το λέει, γιατί ένας άνθρωπος που είναι δικηγόρος, που έρχεται από άλλο κλάδο και μπήκε στην τηλεόραση. Λέει ότι δυσκολεύτηκε. Και όντως, να το πω κι εγώ, σε βλέπω κι εγώ πολύ καλύτερα και πατάς τα πόδια σου φέτος, γιατί τον έχω δει. Μπράβο. Καλή, τι ωραίος τύπος είναι αυτός. Έπαθα σοκ.